Καλό ρίζικο να είναι και ασφάλεια για τους πολίτες αυτής της πόλης. Ο Αχιλλέας Μπέος εγγενίασε το μεσημέρι τον πρώτο κυκλικό κόμβο στην πόλη του Βόλου. Πρόκειται για τον κόμβο στη διασταύρωση Διμηνίου, όπου στο εξής θα γίνεται η κυκλοφορία των οχημάτων σε κάθε κατεύθυνση χωρίς φωτεινούς σηματοδότες. Δημιουργούμε μια ευρωπαϊκή πόλη, μια σύγχρονη πόλη για τις ανάγκες των πολιτών και στέλνω μέσα από αυτή την σημερινή, αν θέλετε, δήλωση μια υπόσχεση ότι όλοι αυτοί που προσπαθούν να δημιουργήσουν προβλήματα στη Δημοτική Αρχή, να παραποδίσουν το έργο της για να μην δείξει δύο κόσμους την ανικανότητά τους, να είναι σίγουροι ότι δεν πρόκειται να μας παρεμποδίσουν. Εμείς θα συνεχίσουμε το έργο μας. Κύριε Δήμαρχε, έτσι πολλά ταξιδεύοντας σε πολλά μέρη του κόσμου, αναρωτιόμουν γιατί εμείς δεν χρησιμοποιούμε αυτό το σύστημα στους δρόμους. Χαίρομαι ιδιαίτερα, εύχομαι να ολοκληρωθεί όλη η μελέτη που υπάρχει με τους υπόλοιπους κυκλικούς κόμβους, αλλά προπαντός εύχομαι όλοι να οδηγούμε, γιατί και εγώ πολλές φορές οδηγώ, με σύνεση. Δεν τραβήκε όλοι. Εδώ δεν λέμε Αϊλά Βόλος. Καλώς ορίσατε στον Βόλο, λέμε. Πρόκειται για τον πρώτο από τους 4 κυκλικούς κόμβους που θα γίνουν στην πόλη μέσα στους επόμενους μήνες. Εκκρεμεί η εξεύρεση χρηματοδότησης για τον κυκλικό κόμβο στη Συμβολή της Αθηνών με τη Λαρίσης, ενώ ο Αχιλλέας Μπέος ανακοίνωσε σήμερα ότι θα γίνει και έκτος κυκλικός κόμβος στη διασταύρωση του σχολικού συγκροτήματος των Δευτέρου Γυμνασίου και Λυκείου. Οι κυκλικοί κόμβοι, πέρα από το ότι τακτοποιούν την κυκλοφορία, βολεύουν την κυκλοφορία, δεν έχει φανάρια, το πιο σημαντικό είναι ότι συμβάλλουν πάρα πολύ στο θέμα της οδικής ασφάλειας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 47% των ατυχημάτων που συμβαίνουν με παθόντες και με θανόντες συμβαίνουν μέσα στις πόλεις. Άρα λοιπόν σε βασικούς άξονες πρέπει να κάνουμε παρεμβάσεις χαμηλού κόστους, μην φαντάζεστε ότι αυτό είναι κανένα ακριβό έργο, όπως και τα υπόλοιπα, αλλά είναι έξυπνα έργα και σχεδιασμένα έτσι ώστε να βοηθούν και στη διαθέτηση κυκλοφορίας και στην οδική ασφάλεια. Το δίλημα είναι απλό. Θέλεις μια πόλη σαν αυτή που πηγαίνεις στο εξωτερικό και λες τι ωραία που ζουν εδώ, τι ωραία που είναι η πόλη, ή θέλεις μια πόλη όπου ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Και το να αποτρέψουμε το να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, κάνουμε σχεδιασμό κατάλληλα. Οι Αμερικάνοι λένε safety by design, ασφάλεια μέσω του σχεδιασμού μας. Ευχαριστήσω τον ανάδοχο που πραγματικά, παρά τις αντίξωες συνθήκες, τις καταγγελίες, τήρησε την υπόσχεσή του που μου έδωσε και παρέδωσε το έργο μέσα στις ημερομηνίες αυτές, μέσα στις 45-50 μέρες, καθώς και όλους τους φορείς, τις τεχνικές υπηρεσίες, τους συντελεστές της Δημοτικής Αρχής, τους υπαλλήλους που βοηθήσανε. Ο Αχιλλέας Μπέος έστειλε επίσης σήμερα ξεκάθαρο μήνυμα για το θέμα της οδού Καραμπατζάκη. Είτε θέλουν είτε όχι, και με οποιαδήποτε κυβέρνηση, επειδή εμείς τηρούμε την νομιμότητα και καλός ή κακός η πλειοψηφία θα υπερισχύσει της μειοψηφίας το δίκαιο του αδίκου, η Καραμπατζάκη πολύ σύντομα θα ανοίξει, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Ο επόμενος κυκλικός κόμβος που θα αρχίσει να κατασκευάζεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες είναι αυτό στη διασταύρωση των οδών Λαμπράκη και Σέκερη και στη συνέχεια θα γίνουν οι κόμβοι στη διασταύρωση του Τελωνίου και του Δημαρχείου. Το κόστος κατασκευής κάθε κυκλικού κόμβου δεν ξεπερνά τα 200.000 ευρώ. Να σημειωθεί ότι στον κόμβο Διμηνίου τοποθετήθηκαν και 4 υπογειοποιημένοι κάδοι απορριμμάτων συνολικής χωρητικότητας 12.000 λίτρων που αντικατέστησαν τους 12 κάδους που υπήρχαν στο σημείο, ενώ αναβαθμίστηκε αισθητικά η περιοχή.